Στη βόλτα μας που κάναμε εδώ στην διεθνή έκθεση που γίνεται στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, την έκθεση του τουρισμού, βρήκαμε και ένα περιπτώ, μάλλον ένα πρακτορείο, να το πω, ο οποίος φέρνει κόσμο από την Τουρκία στην Ελλάδα. Έχετε κόσμο, αγαπάει την Ελλάδα. Ο Τούρκος πελάτης όχι μόνο την αγαπάει την Ελλάδα, την αγαπάει περισσότερο και από την ίδια του την πατρίδα. Είναι ένα περίεργο πράγμα ότι όταν τους πεις ότι είσαι Έλληνας, ναι, πώς σε αγκαλιάζουν, πώς σε φιλάνε, το πώς. Βέβαια, την ίδια ανταπόκριση βρίσκουν και εκεί εκπλήσονται οι άνθρωποι. Όταν ακούσουν ότι οι Έλληνες, όταν ακούσουν ότι είναι Τούρκοι, πώς τους ανοίγουν τα σπίτια τους, τα εστιατόρια. Ακόμα έχει τύχει πολλές εστιατόρια που έχουμε ζήσει εμείς επάνω στη Βόρεια Ελλάδα να τους φιλοξενήσουν και στο τέλος, αν θέλουν το λογαριασμό τους, πείτε που φύγατε, σας τα κερνάμε. Μάλιστα. Είναι πραγματικά κάτι το οποίο το βρίσκεις και στην Κρήτη, το βρίσκεις και σε άλλα μέρη, αλλά επάνω εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, όταν ακούσουν ότι οι φίλοι μας οι Τούρκοι, είναι κάτι το διαφορετικό. Απίστευτο. Μιλάμε για Βόρεια Ελλάδα, συγκεκριμένα περιοχή Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Επισκέφτεται ο Τούρκος την Βόρεια Ελλάδα γενικώς? Έχει κάποιους προορισμούς που αγαπάει? Καταρχάς, το έργο του Σουλεϊμάν έχει επεκτείνει όλη αυτή την συνεργασία, αλλά μην ξεχνάμε από το σχολείο έχουν διαβάσει όλοι τους την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ξέρουν και θέλουν να πάνε και να επισκεφθούν όλα αυτά τα μέρη. Μην ξεχνάμε ότι το σπίτι που γεννήθηκε ο ιδρυτής του τουρκικού κράτους, ο Κεμάλ Ατατούρκ, που είναι στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν θέλουν οπωσδήποτε, είναι θέμα τιμής, είναι θέμα προσκύνημα. Πρέπει να πάνε στη ζωή τους μια φορά, όπως πάνε στη Μέκα, έτσι θέλουν να πάνε και στο σπίτι του Ατατούρκ να το δουν. Είναι μια καινούρια μόδα, οι γάμοι. Θέλουν τώρα να κάνουν τους γάμους στην Ελλάδα, όχι μόνο στα νησιά, στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι η Καβάλα, είναι η Αλεξανδρούπολης, είναι η Θεσσαλονίκη. Αρχίζουμε τώρα σιγά σιγά, επεκτηνόμαστε προς τη μεριά της, των Ιωαννίνων. Πιο εύκολα μπορεί κάποιος πλέον να επισκεφθεί με το αυτοκίνητό του, δεν μιλάμε μόνο αεροπορικός, καβαλάνε το αυτοκίνητό τους και φτάνουν μέσα σε λίγες ώρες σε ένα μέρος το οποίο το θέλουν πάρα πολύ. Και πιστεύω κιόλας, άμα αυτό με τη βίζα μπορέσει και φύγει και μπορεί να ανοιχτεί κιόλας, ο κόσμος θα έρχεται ακόμα περισσότερος. Η βίζα είναι ένα βασικό πρόβλημα. Η βίζα είναι ένα σημείο το οποίο, όπως έχει δοθεί στα πέντε νησιά, είναι αμαρτία, γιατί αυτό το σημείο οι άνθρωποι που μπορούν, έχουν την οικονομική δυνατότητα, να μην μπορέσουν να πάνε μια βόλτα στην Αλεξανδρόπολη. Τι του στοιχίζει του Τούρκου? Καβάλει το αυτοκίνητό του, σε 2,5 ώρες είναι στα σύνορα τα τουρκικά ελληνικά. Εν συνεχεία θέλει άλλα 15-20 λεπτά οδήγημα, φτάσει στην Αλεξανδρόπολη. Και το ξενοδοχείο τη Καβάλα είναι εδώ το δικό σας, μόνο της Καβάλας φυσικά. Εγώ το δίνω εδώ πέρα στην έκθεση, αλλά όμως και εμείς, εσείς σαν Καβάλα, την Γάλαξη, είδατε εδώ πέρα, σωστά? Βέβαια, ναι, συμμετέχουμε φέτος για πρώτη φορά με δικό μας περίπτερο στην ΕΜΙΤ, σαν όμιλος ερωτέλ, με εκμή του δώρατος φυσικά, τον ίσως δημοφιλέστερο προορισμό για την τουρκική αγορά, που είναι η Καβάλα, με εκμή του δώρατος το ερωτέλ Γάλαξη. Τα σημάδια, τα μηνύματα που παίρνετε μέχρι στιγμής από την έκθεση, ποια είναι? Δυναμική της τουρκικής αγοράς είναι, εξακολουθεί και υπάρχει έντονη για την περιοχή μας, ειδικά για την Καβάλα, όπως το γνωρίζουμε όλοι. Φέτος κάποιες μέρες ήταν λιγότερο μέτες από τις προηγούμενες χρονιές σαν έκθεση, λόγω των γνωστών γεγονότων και φόβων κτλ. Αλλά δεν πάβει η δυναμική στην τουρκική αγορά να είναι πάρα πολύ έντονη. Εξακολουθεί δηλαδή από την τουρκική αγορά.